Υπάρχει ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ναι. Και αύριο θα διαβάσει και στην Αυγιανή. Και αναφέρομαι στον κύριο Hans Olaf Henkel, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος δασκαλόπουλος Γερμανίας. Ήταν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος των βιομηχάνων. Έτσι, προεξοφλεί χρεοκοπία της Ελλάδας. Πολλοί το έχουν κάνει, μόνο ο κύριος Henkel. Έτσι. Ακούστε, ο κύριος Γεννηματάς λέει ότι έχει γίνει και δεν είναι τυχαίο. Έχει διατελέσει για την πρόεδρο. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τα γερμανικά. Στη Γερμανία υπάρχουν δύο πλευρές ανθρώπων. Ο κύριος Henkel είναι η μία πλευρά. Υπάρχει η πλευρά εκείνη που εγώ έχω πάει τα τελευταία διάμεσα στη Γερμανία και σας πληροφορώ ότι είναι πολύ δύσκολο να σε έλεγα στη Γερμανία. Όπου η κοινή γνώμη της χώρας έχει πιστεί, κατά τη γνώμη μου, πολύ λανθασμένα από τους πολιτικούς της, ότι δεν πρέπει να δώσουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα, ότι πρέπει να αφήσουν την Ελλάδα να χροκοπήσει, ότι η Ελλάδα είναι έθνος τεμπέλτων και ακαμάτιδων. Αυτό θέλει να κάνει η Μέρκελ με το ευρώ των δύο ταχυτήτων, κύριε Γεωργιάδη. Και ότι τρώνε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Μάλιστα, θυμάμαι, είδα και μία μπλούζα στον δρόμο. Το ευρώ της ελιάς, λέει η κυρία Μέρκελ. Ναι. Το ευρώ της ελιάς, εμάς να μας βγάλει απέξω, να μας υποτιμήσουν. Αυτές όμως οι δηλώσεις έχουν να κάνουν με τους εσωτερικούς ψηφοθυρικούς λόγους της Γερμανίας. Π.χ. στην Ελλάδα υπάρχει ένας κύριος Σαμαράς που λέει αντιμνημόνιο για να πάρει ψήφους. Όταν πάει όμως έξω, λέει άλλα. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε παίρνει και τη μετρητή το τι λέει ο καθένας. Σώθηκε η χώρα μας. Συμφωνούμε. Άλλο λέω, πάνω από το τι λέει ο καθένας υπάρχει πραγματικότητα. Για να δώσω ένα στοιχείο. Για να δώσω ένα στοιχείο στον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο. Εσείς τι λέτε τώρα, είστε υπέρ εναντίον του μνημονίου. Για να δώσω ένα στοιχείο στον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο, παραλαμβάνω το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας είναι 27 δισεκατομμύρια. Ωραία. Ποιο μνημόνιο? Το μνημόνιο μας λέει. Πριν το μνημόνιο. Εγώ έχω δύο ερωτήματα. Έτσι απλά πράγματα. Ποιος ευθύνεται για το άνοιγμα αυτού του κράτους? Τώρα κάνουμε τη ποιος ευθύνεται συζήτηση. Για το δυσκίνητο αυτό κράτος? Ποιος ευθύνεται για το αντιπαραγωγικό κράτος? Τώρα κάνουμε τη ποιος ευθύνεται για το κράτος που έχει ελληματικό ισοζύγιο πληρωμών και ισοζύγιο εξωτερικού χρέους, και ποιος ευθύνεται για το ότι αυτό το κράτος σήμερα δεν έχει βιομηχανίες, δεν έχει τίποτα άλλο παρά υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλε, για να βλέπετε πόσο ωραίος είναι ο διάλογος, προφανώς δεν ευθύνεται το μνημόνιο. Έτσι δεν είναι? Σαφές. Προφανώς δεν ευθύνεται το μνημόνιο. Σαφές. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο εξής σημείο παράνοιας. Ωραία, να νομίζει ο κόσμος. Ποιος ευθύνεται? Να νομίζει ο κόσμος. Δεν ήταν και ευθύνεται. Ότι όλα τα δεινά της χώρας το μνημόνιο. Τα φάγαμε μαζί ο κύριος Παπανδρέου. Όχι. Ο κύριος Πάγκαλος. Ξαναλέω. Δεν είναι και ευτυχής κατάληξη. Φταίει το γεγονός ότι δυστυχώς ο λαός μας εξέλεγε επί σειρά δεκαετιών αναξίους ανθρώπους. Αυτοί οι ανάξιοι άνθρωποι που δυστυχώς εκλέγονται ξανά και ξανά και ξανά μέσω των ρουσφετιών έθισαν τον ελληνικό λαό σε αυτή την οτροπία του να βγάζουμε λεφτά χωρίς να παράγουμε, του να απομυζούμε το κράτος. Φτιάξαμε ένα κράτος το οποίο είναι, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι με ένα ρητορικό σχήμα, το τελευταίο κατάλοιπο της Σοβιετικής Ενώσεως του πλανήτη, όπου για να κάνουν δουλειά σε επιχειρηματίας έπρεπε να έχει αλυσβερή με το κράτος, όπου δεν επιβραβεύονταν ο καλός επιχειρηματίας, αλλά ο επιχειρηματίας που είχε τα κονέ, τις διασυνδέσεις. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ και χρόνια εγώ λέω και γράφω ότι είμαστε η τελευταία μετακομμουνιστική χώρα της Ευρώπης. Είδατε λοιπόν που συμφωνούμε. Το λέω εδώ και μια δεκαετία αυτό. Δεν το λέω τώρα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να δούμε το Wikileaks τι λέει και για το Κυπριακό, διότι εδώ έχουμε άλλου είδους. Ήμουνα και στην Κύπρο προχθές, μπορώ να πω και πολλά φρέσκα νέα. Άλλου είδους παρέμβαση. Για να τα δούμε τώρα αυτά. Για τα Κυπριακά, λοιπόν. Καταρχάς, η Άγκυρα ζητεί αμεσότερη και πιο έτσι, δυναμική παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Αυτό ανοιχτά, όπως φαίνεται από τα. Λογικό για την Άγκυρα, μου φαίνεται. Ναι, λογικό είναι. Κάθε φορά υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Πέραν αυτού, γίνονται συγκεκριμένες επισημάνσεις για τη διαφορά την διαπραγματευτική των Ελληνοκυπρίων, της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν και μετά το 2004. Και συγκεκριμένα στα έγγραφα επισημαίνεται ότι έχουν γίνει άτρωτοι οι Ελληνοκύπροι μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την εισδοχή της. Άρα μπορούμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θωράξε την Κύπρο, τουλάχιστον στο βαθμό που είναι αυτή τη στιγμή, κατά το ίμιση βέβαια υποκατοχή. Και άρα ενοχλεί τους Αμερικανούς που η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους ενοχλεί. Βέβαια. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι όπως θέλουν. Επίσης, φαίνεται ότι ο υφυπουργός εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας κάνει λόγο για την απογοήτευση της Τουρκίας αλλά και του Alexander Downer, του ειδικού διαμεσολαβητή, και εκεί πάλι για την επίλυση του Κυπριακού. Για το ότι έχει αφαιθεί κατά μέρος στο περιθώριο όλη η πρόοδος, εντός εισαγωγικών θα το βάλουμε εμείς, που συνετελέστη με το σχέδιο Ανάν τότε, με το περίφημο δημοψήφισμα. Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία, λένε, και επισημαίνουν με χαρά ότι ο
Έλληνας. Έχουν δίκιο. Για τους Τούρκους χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Και τελείως για τον κύριο Παπανδρέου, το ίδιο κύριε Γεωργιάδη, ότι ο κύριος Παπανδρέου είχε διαμηνήσει ναι στο σχέδιο Ανάν. Και η κυρία Μπακογιάννη. Και η κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Καραμαλής, η αλήθεια είναι, είχε μείνει κάπως λίγο. Είχε πει τη φράση. Τα θετικά είναι περισσότερα των αδικών. Στη Ραφίνα, είχε μείνει στη Ραφίνα. Πείτε όχι, το έτσι για να μην τον αδικούμε, είχε μια ουδέτερη στάση που εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι είχε μια αφόρητη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως, θέλω να πω ότι το σχέδιο Ανάν πρακτικά διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία και γινόταν το κράτος αυτό υποχείριο της Άγκυρας. Επειδή ήρθα από την Κύπρο μόλις προχθές, η αλήθεια είναι πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Τώρα είναι άλλο το σχέδιο, είναι ακόμη πάρα χειρότερο. Πολύ. Το σχέδιο που ετοιμάζεται είναι προφανώς χειρότερο του σχεδίου Ανάν. Να σας πω πάντως ότι οι γείτονές μας ελπίζουν ότι θα υπάρξει άμεσα πρόοδος. Ο κύριος Σινιρλιόγλου λέει, εκφράζει τη χαρά του σε αυτά τα απόρριτα, σε ένα από αυτά τα απόρριτα έγγραφα, για το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, έσπευσε να απαντήσει στην επιστολή που του είχε απευθύνει ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο κύριος Ερντογάν, δηλώνοντας την προθυμία του. Κυρία Λιμεράκη, επιστρέψει στο πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ να βάλω μια παράμετρο με το που εξελέγει. Με το που έφτιαξε κόμμα η κυρία Μπακογιάννη, πήγε κατευθείαν στην Κύπρο και ξέρετε, εμένα αυτά μου φαίνονται λίγο περίεργα. Όχι, για μην την αδικούμε, λέω, ήθιστε όλοι οι αρχηγοί ελληνικού πολιτικού να κάνουν πρόταξη στην Κύπρο. Εγώ θα έλεγα. Στην πολυκατοικία είσαστε όλοι μαζί. Όχι, καθόλου με την κυρία Μπακογιάννη δεν έχω καμία πολυκατοικία. Κύριε Κουίκ, με την κυρία Μπακογιάννη δεν έχω καμία πολυκατοικία για να μην παρεξηγούμαστε. Τι σε άλλε γειτονιέ. Αλλά θα έβλεπα πολύ πιο ενδιαφέρον ότι το δεύτερο του ταξίδι στην Τουρκία. Αυτό θα έβλεπα ως πολύ πιο ενδιαφέρον. Ο κ. Παπανδρέου πήγε πρώτα στην Τουρκία και μετά στην Κύπρο, ενώ είχε υποσχεθεί θα πάει στην Κύπρο. Περιμένουμε από ότι η κ. Μπακογιάννη θα πάει στην Τουρκία τώρα. Πάει στην Τουρκία, κ. Μπακογιάννη, τώρα. Πότε? Τώρα, το Σαββατοκύριακο. Σας λέω, το δεύτερο της ταξίδι είναι στην Τουρκία, σας είπα. Λοιπόν, αφήστε τα. Ωραία, ταξιδάκια κάνει. Αλλά για να επανέλθουμε. Έφερα προηγουμένως το παράδειγμα του Θουκυδίδου. Δυστυχώς, επειδή η χώρα μας τώρα είναι σε ανάγκη και είναι πεσμένη, πάρα πολλοί θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία για να αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν. Και θέλω να συγχαρώ το κόντρα και αυτά που έβλεπα πριν. Έχω καταθέσει ερώτηση στον Πρωθυπουργό εδώ και μια εβδομάδα, κύριε Γουίκ. Είναι πλέον πιστοποιημένο. Ανακοινώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Βγήκε ο άνθρωπος, ο καθηγητής, στο Μέγκα, στο πρωινό του Σαββατοκύριακου πριν από μια εβδομάδα. Κατέθεσε τα έγγραφα. Νοτίος της Κρήτης. Έχουμε συνέντευξη μαζί του. Θα συνδεθούμε 11.30 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τον πληροφορήσετε λοιπόν ότι εγώ κατέθεσα ερώτηση γραπτή στον κύριο Πρωθυπουργό. 11.30. Απάντηση. 11.30 έχουμε σύνδεση. Μπράβο σας. Όταν λοιπόν, κύριε Κουίκ, έχουμε πια εις γνώσην μας ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο περιουσιακό στοιχείο. Το οποίο μάλιστα δεν είναι στο Αιγαίο για να έχουμε το κάζους μπέλι της Τουρκίας, την Υφαλοκρηπίδα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι σε χώρο ζωτικών συμφερόντων ελληνικών που είναι πολύ πιο εύκολο να το προχωρήσουμε. Σωστό. Μα γιατί καθυστερούμε? Άρα εδώ πια αρχίζει να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν τελικώς αυτές οι δυνάμεις που θέλουν να βλέπουν την Ελλάδα κάτω. Κύριε Γεωργιάδη, το σχέδιο Νταβούτογλου, το καινούργιο για την Κύπρο, είναι πολύ απλό, σατανικό και ταυτόχρονα δυστυχώς ιδιαίτερα αρνητικό για την Ελλάδα. Θέλει οι έπικοι που έχουν εγκατασταθεί στο βορρά να φτιάξουν το δικό τους κράτος και οι Τουρκοκύπροι να κατέβουν στο νότο και να κάνουν ένα καινούριο μεικτό κράτος τύπου 60, το οποίο όμως θα έχει τη μισή Κύπρο, για την άλλη μισή θα την έχουν ήδη οι Τούρκοι και θα γίνει τουρκικό κανονικό κράτος. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο Νταβούτογλου και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Για τον οποίο Νταβούτογλου επίσης υπάρχει απόρριτο έγγραφο, με Αμερικανό διπλωμάτη να τον χαρακτηρίζει εξαιρετικά επικίνδυνο και μια πολύ κακή από ισλαμικής άποψης επιρροή στον Ερντογάν, ο οποίος χαρακτηρίζεται απομονωμένος και λοιπόν πληροφορημένος και επίσης περιστοιχισμένος από ένα περιβάλλον κολάκων. Αυτό είναι ο χαρακτηρισμός. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, επειδή διάβασα και εγώ όσα έχουν κυκλοφορήσει από, από τις σχετικές διαρροές και περιμένω και εγώ με αγωνία τις επόμενες μέρες, το εξής πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Η αναφορά στο ότι η Τουρκία κατηγορείται ότι είχε σχέση με την Αλ-Κάιντα στο Ιράκ. Και αντιστοίχως ότι ο Ουάσιγκτον βοηθούσε το ΠΚΚ κατά της Τουρκίας. Ακριβώς. Ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει το ΠΚΚ ως εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Που είναι οι τρομοκράτες για τους Αμερικανούς. Επισήμως, ίσως αγαπητοί, να είναι ένα ιστορικό στοιχείο που να αλλάξει παντελώς την πορεία των πραγμάτων. Γιατί λέμε τώρα για την Κύπρο. Αλλά σου πω ένα παράδειγμα. Η Κύπρος είναι μέσα στο ζωτικό χώρο ευθύνης και επιρροής και ενδιαφέροντος του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε εξαιρετικά καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτές οι καλές σχέσεις δεν υφίστανται πλέον και βαίνουν όλο ένα και χειρότερες. Χθες διάβασα ανακοίνωση του κ. Νταβούτογλου
που λέει εάν το Ισραήλ δράσει ξανά στη λωρίδα της Γάζας, αυτή η φορά η Τουρκία δεν θα μείνει αδιάφορη. Δηλαδή απειλεί η Τουρκία το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα κράτος που έχει ιδιαίτερα αυξημένη επιρροή στο λόφο του Καπιτολίου στην Ουάσιγκτον. Θέλω να πω με αυτό ότι μας πιάνει η μαύρη μοίρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχει τύχει να είμαι αυτός που διάβασα το βιβλίο του Νταβούτογλου και στα αγγλικά προηγουμένως και με τους πρώτους μήνες μόλις κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, ότι θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ναι, μεν ο Ερντογάν είναι ένας ικανός πρωθυπουργός, ναι, μεν ο Νταβούτογλου είναι ένας εξαιρετικά ευφύης άνθρωπος, έτσι φαίνεται να είναι, όμως βλέπω ότι η Τουρκία σιγά σιγά πάσχει από σύνδρομα Madame Σουσού. Δηλαδή αρχίζει να νομίζει η Τουρκία ότι είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο από ό,τι πραγματικά είναι. Ναι, και αυτό Γεωργιάδη, καμιά φορά στην ιστορία το πληρώνεις πολύ ακριβά. Κύριε Γεωργιάδη, οι Τουρκοί πάντως φαίνεται να εκμεταλλεύτηκαν πολύ σωστά τις ευκαιρίες να αναλάβουν έναν ρόλο πολύ πρωταγωνιστικό στον χώρο του. Οι Τούρκοι έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό που είχε πει κάποτε ο Ζαλ, και τι είχε πει ο Ζαλ, ότι οι Τούρκοι λένε ένα κράτος 70 εκατομμυρίων ηλιθίων που την κυβερνούν 100 έξυπνοι. Και η Ελλάς λέει ένα κράτος 10 εκατομμυρίων έξυπνοι που την κυβερνούν 100 βλάκες. Αυτό το είπα εγώ, το έχει πει ο Τουρκού το Ζαλ. Όμως, λέω καμιά φορά και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Με μας πιάνουν οι μαύρες πλελέζες, διότι ανοίγουν και ευκαιρίες μες στην κρίση. Μας... που δεν τις είχαμε προηγουμένως. Κύριε Γεωργιάδη, όταν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Φόσκολο, που θα την έχουμε σε περίπου 10 με 15 λεπτά, θα του πούμε ότι βεβαίως, κατατέθηκε. Και αναμένω την απάντηση εντός 20 ημερών, είναι υποχρεωμένος ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχουν περάσει πολύ περίπου λίγες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.